ζούμε σε επίπεδο εδάφους που αναπνέει ο άνθρωπος. Τα όργανα είναι κατεστημένα σε επίπεδο περίπου 2 μέτρα από το έδαφος. Οπότε σε εκείνο το επίπεδο δεν επηρεάστηκε ποσός οι μετρήσεις μας. Την ώρα που το τοξικό νέφος κατευθυνόταν προς τη Λάρνακα και τα σωματίδια που απελευθερώθηκαν κάλυπταν ολόκληρες περιοχές, οι αρμόδιοι καθησύχαζαν ότι οι μετρήσεις που διενεργούνταν εξ αποστάσεως δεν κατέγραφαν αυξημένες συγκεντρώσεις ατμοσφαιρικών ρηπών. Θέση που ήρθαν να διαψεύσουν κατηγορηματικά τα μέλη της ερευνητικής ομάδας του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Δίνονταν οι παρατηρήσεις από τους μόνιμους σταθμούς παρακολούθησης, που είναι κάπου στο Στρόβολο. Δεν είναι ενδεικτικές οι παρατηρήσεις εκείνες για την επίπτωση στην ποιότητα του αέρα στη γύρω περιοχή. Γι' αυτό ήταν ηθική μας υποχρέωση να ενημερώσουμε τον κόσμο. Ο ΑΛΦΑ εξασφάλισε τον χάρτη που παρουσιάζει την έκταση της περιοχής που πιθανόν να επηρεάζεται από την κατακάθιση των σωματιδίων. Με βάση την κατεύθυνση των ανέμων, τα τοξικά αέρια επηρέασαν και θα επηρεάζουν τις αμέσως επόμενες μέρες τις περιοχές Ποταμιάς, Λουρουτσίνας, Λιμπιών και λιγότερων των περιοχών Γερίου Ιδαλίου, Τρούλων και Αυδελερού. Οι επιπτώσεις στη δημόσια υγεία και στο περιβάλλον στις περιοχές Ποταμιάς, Λιμπιών, Τρούλων δεν έχουν γίνει ακόμη ορατές σύμφωνα με τις μετρήσεις του εργαστηρίου. Με την καθηγήτρια να τονίζει πως θα έπρεπε να ενημερωθούν εγκαίρως οι κάτοικοι. Αυτό που μας ενδιέφερε ήταν να δούμε τα συγκέντρωση αιωρούμενων σωματιδίων στην περιοχή. Όσο μικρότερα είναι τα αιωρούμενα σωματίδια, τόσο περισσότερο παραμένουν στην ατμόσφαιρα και μπορεί να εισπνευθούν αρκετό χρονικό διάστημα μετά, προειδοποιούν οι ερευνητές. Γι' αυτό είναι σημαντικό να φορούμε μάσκες όχι πλέον μόνο COVID αλλά και λόγω των αιωρούμενων σωματιδίων πάνω στα οποία προσκολούνται οποιασδήποτε τοξικές ενώσεις. Ενώ μικροσωματίδια ενδεχομένως να προσληφθούν και μέσω της διατροφικής αλυσίδας. Εκ των υστέρων παραδοχής των ΑΛΦΑ από την αρμόδια υπηρεσία. Δυστυχώς όντως δεν υπάρχουν τέτοιες μονάδες για να διαπιστώσουμε ότι υπήρχε οποιαδήποτε αύξηση των ατμοσφαιρικών ρήπων στις συγκεκριμένες περιοχές. Την ίδια ωστόσο ώρα οι αρμόδιοι δεν κρίνουν απαραίτητο να διενεργήσουν οποιασδήποτε μετρήσεις. 40...